Λοιπόν, και εδώ και οι Ιρανοί και οι Τούρκοι καταλαβαίνουν από το Γιουνανιστάν. Γεμεσλέρ, κουσούρα μπακ μα. Δεν το χάφτουμε. Συγγνώμη, δεν το χάφτουμε. Είναι οι δηλώσεις, η μήνυμα του Ερντογάν προ την Ελλάδα. Για τις βάσεις, λέει. Ποιο. Δηλαδή, οι 9 βάσεις που είναι στην Ελλάδα, λέει, 5 συν 4 αμερικανικές βάσεις, λένε ότι είναι για τη Ρωσία. Ναι. Βέβαια, αυτό δεν το χάφτουμε, λέει ο Τούρκος Πρόεδρος. Ότι είναι εναντίον της Ρωσίας, δηλαδή. Δηλαδή είναι για την Τουρκία. Βέβαια, μιλάμε για αμερικανικές βάσεις. Το μήνυμα είναι στην Ελλάδα, λέει. Δεν λέει γιατί. Δεν ρωτάει την Αμερική, ρε Μανώλη. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο. Ας πάει να ρωτήσει τις ΗΠΑ. Ας απευθυνθεί στον πρόεδρο Μπάιντεν τώρα... να του πει γιατί έχεις βάσεις εκεί. Γιατί δεν το ρωτάει. Αυτό σας λέω κι εγώ, όπως ακριβώς το τονίζει. Δηλαδή, λέει εδώ μήνυμα στην Ελλάδα. Μήνυμα στην Τουρκία, στις ΗΠΑ δεν υπάρχει. Εγώ προτείνω, ας δούμε τις πρώτες δηλώσεις του. Γιατί μιλάει για τις βάσεις και για τα οπλικά συστήματα που παραχωρούν, πόσο ενοχλούν τα εξοπλιστικά προγράμματα. Η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν τις κατονομάζει, δεν θέλει να χαλάσει σχέση με τον Μακρόν. Δείτε τις δηλώσεις. Για να δούμε. 9 tane Amerikan üssü nerede? Yunanistan'da kuruldu. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap şu. Rusya'ya karşı. Bunu yemezler, kusura bakmasınlar. Ve şu anda elimizdeki rakamlar 400 milyar avro Yunanistan'ın Avrupa'ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri, isimlerini vermeyeceğim, ciddi manada Yunanistan'a silah desteği veriyorlar. Uçaklar veriyorlar. Helikopterler veriyorlar. Aynı şekilde Amerika'nın bu noktada desteği var. Bunları veriyor. Kime karşı? Μανώλη, ξέρεις τι μου θύμισε τώρα αυτό. Όταν οι Τούρκοι πήγαιναν στο Μακρόν και έλεγαν τι δίνετε, τι κάνετε τώρα συμφωνίες με την Ελλάδα. Η Ελλάδα χρωστάει τόσο μεγάλα ποσά, δεν πρόκειται να σας πληρώσει. Να φερέγγει. Και πάντως βάση έχει και εκεί, στην Τουρκία δεν έχει βάση, Μανώλη. Έχει τη βάση του Ιτζίλικ. Να σε ρωτήσει γιατί τον εαυτό του, γιατί υπάρχουν βάσεις. Ναι, αλλά επειδή υπάρχει ένα αφήγημα στην Τουρκία το τελευταίο καιρό, αυτό προσπαθούν να χτίσουν ανάμεσα στα νησιά κτλ. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να πολιορκήσουν την Τουρκία. Πάμε στη συνθήκη των Σεβρών κτλ. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Και τη θεωρούν ότι πολιορκείται από, προσέξτε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κατηγορούν την Ελλάδα. Βέβαια, μεταξύ αυτών, μαζί με τον Μαδούρο ήταν χτες ο Τούρκος Πρόεδρος, ξεκαθάρισε, επειδή είναι μήνυμα και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι όσο στηρίζουν την τρομοκρατία Σουηδία και Φιλανδία, δεν θα πει, όχι η Τουρκία, δεν θα πει ναι στην ένταξη των δύο χωρών. Έχει σημασία και αυτό. Θα επιμείνει, πιστεύει, σε αυτό, Μανώλη. Έχουμε σύνοδο στο τέλος του μήνα. Για να δούμε. Έλεγε ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, επειδή είμαι από εδώ, σας το λέω, ότι το 24ωρο στην πολιτική είναι ένας τεράστιος χρόνος. Έτσι. Έτσι. Μέχρι το τέλειο Ιουνίου, πόσα 24ωρα μετρήσετε. Λοιπόν. Αυτή η μέρα όμως μπαίνει ως ορόσημο. Δηλαδή υπάρχει μια ανάλυση, Μανώλη, γι' αυτό το ρωτώ και ευθέως, ότι ο Τούρκος Πρόεδρος ανεβάζει τόσο πολύ τους τόνους προκειμένου να κερδίσει έδαφος, να κερδίσει χαρτιά, να έχει χαρτιά στα χέρια του για να πάει στη Σύνοδο και εν πάση περιπτώσει να κερδίσει όσα περισσότερα γίνεται. Ό,τι είναι να κάνει, θα το κάνει μέχρι τότε, κατά τη γνώμη σου, μέσα στον Ιούνιο. Σίγουρα θα γίνει γίνεται μια μεγάλη διαπραγμάτευση, παζάρι ενδεχομένως μπορεί να πούν, αλλά το να πει το ναι, δηλαδή για να πει το ναι πραγματικά πρέπει να γίνει κάτι πολύ εντυπωσιακό από τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Δηλαδή να έρθουν κάποιοι να εκδοθούν από εκεί κλπ. Το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, αλλά σας λέω, στην πολιτική πραγματικά είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά και ο ίδιος Μανώλη, χθες, δηλαδή, επειδή λέει ότι ο Μητσοτάκης άλλα είπε και άλλα έκανε, χθες ο Φιλανδός πρόεδρος τον εξέθεσε τον Ερντογάν. Είπε ότι εμένα προσωπικά δεσμεύτηκε στη συνομιλία που είχαμε ότι θα πει το ναι για τη Φιλανδία. Εδώ είπε κάτι. Πέρασαν κάποια 24ωρα και εκεί, στην πολιτική. Ναι. Επειδή έχουμε ακούσει πολλά, δηλαδή λέει όχι τώρα και ενδεχομένως να πει όχι, αλλά θυμόμαστε, είχε πει όσο υπάρχω εγώ εδώ, ο Πάστορας Μπράσον θα φύγει, θα φύγει εδώ, θα μείνει εδώ. Σωστά. Ξαφνικά βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ στο ρωτώ και σε σχέση με εμάς, γιατί όλοι αναρωτιόμαστε αν αυτές οι δηλώσεις, κάτι από αυτά θα γίνει πράξη. Τις πράξεις μπορεί να τις περιμένουμε και μέσα στις επόμενες εβδομάδες, γι' αυτό το ρωτώ. Θεωρώ ότι χτίζεται κάτι. Τώρα, αν θα περάσουν στην πράξη ή όχι, θα το δούμε στο μέλλον. Πραγματικά δεν θέλω να προκαλέσω. Να γίνεις μάδες κακών, τέλος πάντων. Εντυπώσεις. Ναι, εντάξει, ναι, σωστά. Ναι, δηλαδή
θέλω, ακούμε διάφορα σενάρια, τα έχετε ακούσει, τα έχουμε συζητήσει. Ας θεωρήσουμε ότι δεν θα γίνουν, από εκεί πέρα θα δούμε. Αλλά να δούμε και το κλίμα που επικρατεί τον κυρία Μητσοτάκη. Δηλαδή, για τρίτη φορά, αν θυμάμαι καλά, τον στοχεύει, λέει ότι άλλα είχαμε μιλήσει. Πάει και μίλησε εναντίον της Τουρκίας και των συμφερόντων της Τουρκίας. Και βεβαίως γι' αυτό το λόγο του κατηγορεί. Αλλά μετά από αυτές τις δηλώσεις, θα τις δείτε τώρα, δείτε και την αντιπολίτευση. Δηλαδή, υπάρχει μια πανστρατιά εναντίον των Ελλήνων εδώ. Θα καταλάβετε γιατί το λέω. Δείτε τον Τουρκοπρόεδρο και επαναλαμβάνω. Για να το δούμε, Μανώλη. Sokmayalım. İkimiz bütün görüşmelerimizi yapalım. Üçüncü ülkeler aramızda olmasın demesine rağmen görüşmemizden iki hafta, üç hafta sonra Amerika'da gidip Senato'da yaptığı açıklamalarla sanki biz bu görüşmeleri yapmamışız gibi orada maalesef Türkiye aleyhinde, Türkiye'nin menfaatleri aleyhinde konuşmalar yaptı. Ondan sonra geldi Davos'ta yine benzer şeyleri yaptı. Kusura bakmasınlar. Biz şahsiyetli siyasetten yanayız. Şahsiyet yoksunuz siyasete Türkiye olarak evet demiyoruz. Επιμένει στο ίδιο αφήγημα, Μανώλη, ότι άλλα είχαν συμφωνήσει και άλλα γίνονται τέλος πάντων. Κάτι που όπως έχουμε ξαναπεί δεν επιβεβαιώνεται από την άλλη πλευρά. Νομίζω. Κοιτάξτε, ακόμη και αν είναι αυτό, δηλαδή νομίζω αυτό που τον ενόχλησε περισσότερο είναι ό,τι συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή θεωρεί ότι μίλησε εναντίον των συμφερόντων, αλλά επειδή έγινε αυτή η υποδοχή από τον Biden με τις γραβάτες, με τις ελληνικές σημαίες, τα χειροκροτήματα και όλα αυτά. Και βεβαίως το ενδεχόμενο ότι η Τουρκία μπορεί να μην εξυγχρονίσει καν τα F-16 της, δηλαδή το δείπνο με το Μενέντες, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή έχει φάει. Δηλαδή, όλα αυτά νομίζω έχουν ενοχλήσει τώρα. Έχουν μπει τρίτη. Όχι. Νομίζω σε νοτουρκικές σχέσεις ο κ. Μητσοτάκης το ξεκαθάρισε. Μήπως τον έχει ενοχλήσει, Μανώλη, περισσότερο το χειροκρότημα στο Κογκρέσο προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό παρά το περιεχόμενο της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη ή όσα είπε, εν πάση περιπτώσει, στο Biden. Νομίζω είναι συνδυασμός, διότι χειροκρότημα μεν, αλλά είπε για τα F-16. Δηλαδή δεν είπε υπήρξε Τουρκία, και αποδοχή, αλλά θέλω να πω, των ελληνικών θέσεων. Αυτό είναι όλοι έτσι το καταλάβαμε και έτσι είναι. Δηλαδή, όταν λέει κάτι και το καταλαβαίνουν και οι Αμερικανοί και οι Έλληνες και οι Τούρκοι ότι αυτό είπε, φυσικά. Αυτό είναι. Γιατί ακούστηκαν διάφορα ότι δεν είπε κάτι τέτοιο κτλ. Ξεκάθαρα το είπε. Δηλαδή, δεν νομίζω και ο Τούρκος πρόεδρος να κάνει λάθος. Το είπε. Μη δίνεται ουσιαστικά. Αλλά βεβαίως και το περιεχόμενο. Δηλαδή και ο Μενέντες ότι είναι εκεί, ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μην πάρει τα F-16 η Τουρκία, F-35 θα πάρει η Ελλάδα, Ραφάλ παίρνει η Ελλάδα, Μπελχάρα παίρνει η Ελλάδα, άνετα, χωρίς κολλήματα. Σηκώνει το τηλέφωνο ο Μητσοτάκης και μιλάει με όποιον θέλει. Βγαίνει ο Σόλτς εναντίον της Τουρκίας, βγαίνει οι Βρυξέλλες, βγαίνει ο Μακρόν πρόσφατα τώρα, τις προηγούμενες. Το Ευρωκοινοβούλιο έκανε μια έκθεση πολύ σκληρή για την Τουρκία. Ναι, το Ευρωκοινοβούλιο, εντάξει, ξέρεις, εγώ εκεί είναι σκληρό, αλλά ξέρεις, δεν το λέμε, όλα λειτουργούν προσθετικά τώρα. Το Ευρωκοινοβούλιο εδώ, αντιδρούν μεν, αλλά ο Τούρκος πρόεδρος δίνει σημασία στις προσωπικές σχέσεις, δηλαδή όταν ακούει Ευρωκοινοβούλιο και άστο. Εσύ έχεις αδυναμία εκεί στον Μπορέλ και σε αυτούς, από όσο ξέρω. Εντάξει, νομίζω και ο Μπορέλ σηκώνει το τηλέφωνο και ρωτάει αλλού, δηλαδή δεν είναι μόνος του.